Αμήν σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου. Νίκαστης ευσεβέση κατ' εναντίον δωρούμενος και των συμφυλάτων δια του Σταυρού σου πολιτεύμα. Πρώτη μέρα σήμερα, η μέρα του αγιασμού. Ξεκινούμε με χαρά και αισιοδοξία. Ταυτόχρονα όμως και με επιφυλάξεις και με ανησυχία, γιατί δυστυχώς ο κορονοϊός δηλώνει ακόμα παρόν. Θεωρώ ότι στα σχολεία έγινε ό,τι ήταν δυνατόν, έστω και τις τελευταίες ημέρες, για να είναι έτοιμα να υποδεχτούν τους μαθητές. Οι καθαρίστρες έχουν οριστεί, τα αντισηπτικά υπάρχουν, έχουν μοιραστεί και μάσκες, θα δοθούν και άλλες. Τα σχολεία έχουν προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, έχουν κάνει τον κανονισμό λειτουργίας τους, πώς θα λειτουργούν με διαφορετικά διαλύματα, χωρίς εκδηλώσεις μέσα στις τάξεις, στα τμήματα μόνο. Θεωρώ ότι αν η κατάσταση συνεχιστεί όπως είναι, θα μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε. Τώρα, αν τα πράγματα χειροτερέψουν κλπ, θα δούμε τι θα πούν οι αρμόδιοι και ανάλογα και εμείς θα κινηθούμε. Η σχολική χρονιά ξεκινάει με τους μαθητές στα σχολεία, αλλά χωρίς όλους τους εκπαιδευτικούς στα σχολεία. Λείπουν, όπως ξέρετε, το έχουμε ήδη πει και από τις προηγούμενες μέρες, δεκάδες εκπαιδευτικοί στην περιοχή μας, χιλιάδες σε όλη τη χώρα. Ελπίζουμε να καλυφθούν άμεσα. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες για πρόσληψη αναπληρωτών δεύτερης φάσης, αναπληρωτών δηλαδή μέσα στην εβδομάδα, αλλά μένει να το δούμε αυτό. Έχει τεράστια σημασία να μην χάνεται ούτε μία διδακτική ώρα ακριβώς, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα συνεχιστεί η σχολική χρονιά. Είδαμε σήμερα ότι ήδη πρώτη μέρα κάποια σχολεία σε άλλες περιοχές της χώρας δεν λειτουργούν λόγω της επιδημίας. Συνεπώς έχει τεράστια αξία να μην χάνονται διδακτικές ώρες. Προστατευτικά μέτρα έχουν φτάσει στα σχολεία, έχει φτάσει η πρώτη δόση, ας πούμε, από τις μάσκες. Αλλά αυτό που βλέπουμε είναι ότι δεν υπήρξε καμία σκέψη, ούτε συζήτηση, ούτε σχεδιασμός για το κύριο αίτημα του εκπαιδευτικού κινήματος, το οποίο είναι η μείωση του αριθμού μαθητών ανά τάξη, όχι μόνο για τη συγκυρία της επιδημίας, αλλά και για καθαρά παιδαγωγικούς λόγους, διότι όλες οι έρευνες δείχνουν ότι με 15 έως και 20 το πολύ παιδιά στην τάξη, το παιδαγωγικό έργο είναι πολύ αποτελεσματικότερο. Αυτό ήταν πάγιο αίτημα, πόσο μάλλον στις μέρες που ζούμε, που θα θέλαμε μεγαλύτερες αποστάσεις. Οι εκπαιδευτικοί θα κάνουν το καλύτερο που μπορούν σε αυτές τις συνθήκες και, όπως είπα και πριν στις σύντομες ευχές μου, ελπίζω η χρονιά να μας βρει όλους και όλες υγιείς. Τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τους γονείς, όλη την κοινωνία. Περιμένετε στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού να ακούσετε κάτι για τον τομέα της παιδείας, είτε ως προσλήψεις εκπαιδευτικών ή κάποια άλλα μέτρα? Κοιτάξτε να δείτε, δυστυχώς ακούσαμε μάλλον αυτό που περιμέναμε, διότι σε μια τέτοια συγκυρία ο Πρωθυπουργός επέλεξε να πει στις τοποθετήσεις του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης περί αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτικών μονάδων. Θα ήταν πολύ πιο χρήσιμο να μιλήσει για την αξιολόγηση του ίδιου του συστήματος και της κυβέρνησης, η οποία ήρθε σε μεγάλο βαθμό απροετοίμαστη στην έναρξη της σχολικής χρονιάς, και αυτό το αποδεικνύουν, όπως είπα, και οι δεκάδες ελλείψεις εκπαιδευτικών που υπάρχουν. Έτσι.